αρχαία Μακεδονία ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη η λατρεία όχι μόνο των 12 θεών του Ολύμπου, αλλά και άλλων θεοτήτων, όπως του θεραπευτή θεού Ασκληπιού, του Άδη, βασιλιά του κάτω κόσμου, του Διόνυσου, θεού του Αμπελιού, του Κρασιού και του Θεάτρου, του Ηρακλή και πολλών άλλων. Λατρεύονταν όμως και ορισμένες τοπικές θεότητες και ήρωες, όπως ο Εφαισθίωνας, ο οποίος υπήρξε ο στενότερος συνεργάτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου και λατρεύτηκε ως ήρωας μετά από τον πρόωρο θάνατό του. Σε αυτό το μαρμάρινο ανάγλυφο, που ήταν στημένο σε κάποιο ιερό έξω από την πόλη της Πέλλας και χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., ο Εφαισθίωνας εικονίζεται ως Ιππέας να προσφέρει σπονδές στους θεούς μαζί με μια νεαρή κοπέλα. Η επιγραφή στη βάση του ανάγλυφου μας πληροφορεί ότι αφιερώθηκε στον Εφαισθίωνα από κάποιον άνδρα που λεγόταν Διογένης και ήταν κατά πάσα πιθανότητα ένας από τους βετεράνους του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. During the first centuries AD, Thessaloniki experienced extensive financial development. The affluent of the city then began building grand villas, which were decorated with frescoes and impressive mosaics. This part of the mosaic is from Thessaloniki and dates back to about 250 to 300 AD. It used to decorate the floor of the dining room of one of those villas. Behind the four-horse chariot, one can find two wreaths labeled Pythia, which refers to the races this chariot had won. Above each wreath, we find the names of two types of chariot racing. Arma, meaning a race with a four-horse chariot, and Sinoris, meaning a race with a two-horse chariot. Most likely, the owner of the house was a winner at the Olympic Games or a sponsor of such athletic events. Το νεκροταφείο της αρχαίας Ένιας βρίσκεται στη σημερινή Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη. Οι τάφοι που έχουν ένα σκαφί ήταν πλούσια χτερισμένοι. Σε έναν από αυτούς βρέθηκαν τα καμένα οστά μιας νεαρής γυναίκας 25 με 30 ετών και του κυοφορούμενου ή νεογέννη του τέκνη της. Πιθανώς η νέα γυναίκα πέθανε κατά τον τοκετό. Η εσωτερική πλευρά των τοιχωμάτων του τάφου καλυπτόταν από ζωγραφικό διάκοσμο που σχετίζεται με τον κόσμο της γυναίκας. Η δυτική πλευρά, από όπου προέρχεται το συγκεκριμένο τμήμα τοιχογραφίας, έχει στο πάνω μέρος ζωγραφισμένα καρφιά από όπου κρέμονται διάφορα γυναικεία αντικείμενα, όπως μια πολύχρωμη ταινία για τα μαλλιά, ένα στεφάνι, μια πύληνη πρωτομή Αφροδίτης της προστάτητας των γυναικών και ένα κυβότιο για κοσμήματα ή καλλιντικά. Ακολουθεί μια ζώνη με φυτική διακόσμηση και μια γυναικεία πρωτομή με πέπλο, πιθανώς η Αφροδίτη. Πάνω από τη ζώνη αυτή υπάρχει ένα γύσο με ανθέμια.